Ακολουθεί εκπομπή με τοποθέτηση προϊόντων. Την εκπομπή χορηγεί το Nurofen Express. Αφήστε τον πόνο σε μας. Στο Nurofen γνωρίζουμε ότι μια απαιτητική ζωή προκαλεί πονοκέφαλο. Αλλά ο πόνος δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο και ειδικά ο πονοκέφαλος. Επιλέξτε Nurofen Express 512. Δρά ταχύτατα σε 15 λεπτά και διαρκεί έως 8 ώρες. Ζήστε έντονη και γεμάτη ζωή και αφήστε στο Nurofen Express την ανακούφιση από το πονοκέφαλο και άλλους πόνους. Συμβουλευτείτε το φαρμακοποιό σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ζωή. Μαζί μας φιλοξενούμενος απόψε ο ειδικός καρδιολόγος, ο κύριος Θράσος Κωνσταντινίδης. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Καλησπέρα, κύριε Λαζαρίδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση να έρθω στην εκπομπή. Καιρό να σας δούμε. Τουλάχιστον ένα χρόνο. Έτσι, νομίζω είναι η κατάλληλη εποχή τώρα, έτσι δεν μια είναι. Χαρά. Να είστε καλά, να είστε καλά που ήρθατε από την Ελευθερία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλά. Τώρα, μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα για αυτές τις παρεμβάσεις. Δηλαδή, πιο πολλά που μπορούμε να ζήσουμε πιο πολλά χρόνια, με καλύτερη ζωή, με καλύτερη. Όλα αυτά για την καρδιά μας. Τι θα κάνουμε. Οι επιστήμονες εδώ και δεκαετίες προσπαθούν να βρουν ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις, ποια είναι αυτά τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εμείς για να ζήσουμε πιο πολλά και πιο καλά χρόνια. Έτσι, μετά από πολλά χρόνια έρευνας, φάνηκε ότι αυτά είναι απλά. Απλά πράγματα καθημερινά. Mm-hmm. Έτσι, αυτά είναι η άσκηση, είναι η σωστή διατροφή, είναι η διατήρηση του σωστού σωματικού βάρους, είναι η διακοπή του καπνίσματος. Είναι. Να σταθούμε λίγο εδώ. Αυτό το καπνίσμα τους βλέπω ακόμα. Ναι, με τρέμω που καπνίζουν. Ναι, ναι. Καπνίζουν ακόμα, ειδικά η νεολαία τώρα έχει γυρίσει αρκετά στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, αλλά θα αναφερθούμε σε αυτό εκτενέστερα στη συνέχεια. Που λέτε, ναι, το κάπνισμα είναι ο καλός ύπνος, δηλαδή να κοιμόμαστε, να απολαμβάνουμε τον ύπνο μας και να ξεκουραζόμαστε. Μάλιστα. Και μετά είναι κάποιες παρεμβάσεις όπως η διατήρηση σωστής αρτηριακής πίεσης, η διατήρηση σωστής χοληστερόλης, να κρατούμε χαμηλή τη χοληστερόλη μας και να κρατούμε χαμηλή τη γλυκόζη του αίματος ή αλλιώς το σάκχαρο, όπως το λέμε. Μάλιστα. Έτσι, τα πράγματα είναι απλά, κυρία Λαζαρίδου. Δεν είναι κάποια μαγικά συστατικά που ανακάλυψε ένας επιστήμονας και πρέπει να το κάτι που πρέπει να πίνουμε κάθε μέρα. Είναι τα πιο απλά, απλά πράγματα. Τα πιο απλά πράγματα. Ακριβώς. Τώρα, να μείνουμε όπως είχαμε πει και προηγουμένως στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Είναι λιγότερο βλαβερόν από τα άλλα, τα παραδοσιακά τσιγάρα. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Γιατί τους βλέπω τους μικρούς τώρα, τους νεαρούς, να κρατούν αυτά τα. Με καπνό, να βλέπεις τον καπνό, αλλά εσύ να μην μυρίζεσαι τίποτα φυσικά. Αλλά δεν ξέρω τι τους προσφέρει αυτό το πράγμα. Επιτύχαμε ευτυχώς μεγάλη μείωση στο παραδοσιακό τσιγάρο, στη συνήθεια του παραδοσιακού τσιγάρου, αλλά δυστυχώς οι νέοι μας κυρίως τώρα παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο φαίνεται μέσα από τις μελέτες ότι ίσως είναι λιγότερο βλαβερό από το παραδοσιακό, αλλά σίγουρα βλαβερό για τον οργανισμό και φυσικά δεν το συστήνουμε σε κανένα. Βγαίνουν μελέτες τώρα που δείχνουν ότι προκαλεί άμεση βλάβη στους πνεύμονες και μπορεί να μειώσει τη χωρητικότητα των πνευμόνων. Ξέρουμε ότι έχει μικροσωματίδια τα οποία πιθανώς να είναι μακροπρόθεσμα καρκινογόνα και επίσης η νικοτίνη, ξέρουμε ήδη από το παραδοσιακό, ας το πούμε έτσι, τσιγάρο, ότι έχει αρκετές αρνητικές επιδράσεις για την υγεία, για τα αγγεία, για την καρδούλα μας, γιατί αυξάνει την αρτηριακή πίεση και επίσης προκαλεί ταχυκαρδία, αν έτσι μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγεί σε αυτό που λέμε στενώσεις στην αθυροσκλήρωση και στενώσεις στα αγγεία μας. Έτσι, ενώ δεν έχουμε μακροπρόθεσμες ακόμα μελέτες για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί είναι κάτι σχετικά καινούριο, τα πρώτα δεδομένα σίγουρα δείχνουν ότι δεν είναι κάτι προς όφελος της υγείας μας, αλλά πιθανόν να είναι λιγότερο, ίσως λίγο λιγότερο βλαβερό από το παραδοσιακό τσιγάρο. Άρα είναι βλαβερότατο και αυτό, δεν είναι. Εννοείται ότι είναι.
δεν κάνει καθόλου καλό. Εννοείται ότι είναι βλαβερό. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που τρέχουν που μακροπρόθεσμα για να δούμε τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις του, αλλά ακόμα δεν έχουμε εκείνες τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις όπως για το παραδοσιακό τσιγάρο. Γιατί αν θυμάστε, όταν άρχισε ο κόσμος να καπνίζει, καπνίζα στους δημόσιους χώρους, καπνίζα στα αεροπλάνα. Ήταν και της μόδας τότε να καπνίζει. Σιγά-σιγά όμως άρχισαν να έβγαιναν μελέτες που το είχα συνδέσει με διάφορους καρκίνους, όπως καρκίνο του πνεύμονα, καρκίνο της ροδοχοκίστης κτλ. Και άλλα πολλά προβλήματα. Οπότε σιγά σιγά και η κοινωνία αναγκάστηκε να λάβει κάποια μέτρα. Πιστεύω ότι στο μέλλον και με το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα συμβεί κάτι παρόμοιο. Το άλλο πρόβλημα που υπάρχει με το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ότι δεν είναι τυποποιημένος ο κάθε τύπος ηλεκτρονικού τσιγάρου. Δηλαδή το κάθε ηλεκτρονικό τσιγάρο διαφέρει μεταξύ του, περιέχει διαφορετικά έκδοχα για τα οποία δεν ξέρουμε. Χημικά. Δεν υπάρχει μια σταθερή δομή στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Κάθε ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει διαφορετικά έκδοχα και δεν ξέρουμε μακροπρόθεσμα ποιες είναι οι συνέπειες. Έτσι, εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να πείσουμε τον κόσμο να κόψει το κάπνισμα, να πείσουμε τον κόσμο να βγει έξω, να κάνει άσκηση, να διατηρεί το σωστό σωματικό βάρος, να τρώει υγιεινά. Και αυτά είναι κάποια πράγματα που θα μας βοηθήσουν να ζήσουμε περισσότερο και όχι μόνο περισσότερο, αλλά και καλά χρόνια. Γιατί δεν είναι μόνο να ζήσουμε περισσότερα χρόνια, να είναι αλλά ποιοτικά. Η ποιότητα της ζωής μετρά. Σωστή. Και επειδή είπαμε για την άσκηση, να αναφέρω ότι πολλές φορές στο ιατρείο μας ρωτάνε πόση άσκηση πρέπει να κάνω, τι είδους άσκηση πρέπει να κάνω. Η άσκηση που προτείνουν οι κατευθυντήριες οδηγίες μέσα από πολλές μελέτες και οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Αμερικάνικης είναι μέτρια ένταση άσκηση περίπου 150 με 300 λεπτά την εβδομάδα. Πόσα, 150? 150 με 300 λεπτά την εβδομάδα, μέτρια ένταση, δηλαδή ένα γρήγορο βάδισμα για παράδειγμα. Ναι. Ή έντονη άσκηση περίπου 75 λεπτά. Αερόβια κυρίως. Αυτή είναι για τους πολύ νέους που λέτε τώρα. Η έντονη. Η έντονη για είναι για τους πιο νέους. Για τους μεσήλικες. Σε εσάς τους νέους. Α, αλλά τους νέους. Ναι, στους νέους. Και πάλι προτείνεται 150 με 300 λεπτά έτσι μέτριας έντασης άσκηση. Είναι το κανονικό, δηλαδή, κανονικό το βάδισμα. Ένα δηλαδή γρήγορο βάδισμα. Ναι. Αλλά πολλές φορές έχουμε την ερώτηση ποια είδους άσκηση είναι η καλύτερη. Εμείς αυτό που λέμε είναι η καλύτερη άσκηση είναι αυτή που μπορείς να κάνεις μακροπρόθεσμα, κάτι που σου αρέσει. Άλλου του αρέσει ο χορός, άλλου του αρέσει το περπάτημα, άλλου του αρέσει το ποδόσφαιρο, άλλου του αρέσει το μπάσκετ, άλλου το κολύμπι, ό,τι μπορείς να κάνεις. Φτάνει να κάνεις κάτι, ναι, να μην κάτσεις και να μείνεις. Είναι ό,τι αρέσει στον καθένα, ναι. Το πρωί να σηκωθείς, να χορέψεις λίγο λάτι, νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Ναι, είναι για όλους μας. Γιατί είναι και, έτσι, είναι και ωραία να ακούς μουσική. Άλλο του αρέσει να ξυπνώ πρωί να χτυπιέται στο γυμναστήριο, άλλο του αρέσει να πηγαίνει περπάτημα, άλλο του αρέσει να χορεύει. Πρέπει. Φτάνει να βρεις κάτι που σου αρέσει, και να κινείσαι, να μείνεις σε όλη μέρα πάνω σε μια καρέκλα, σε έναν καναπέ. Και η άσκηση είναι το καλύτερο φάρμακο για όλα. Είναι ένα φάρμακο καλό για την πίεση, είναι ένα φάρμακο καλό για τη χοληστερόλη, είναι ένα φάρμακο καλό για την κυκλοφορία του αίματος, είναι ένα φάρμακο καλό για την εγκεφαλική λειτουργία, είναι ένα φάρμακο καλό για τις αρθρώσεις. Είναι, λες και παίρνεις ακόμα ένα φάρμακο για όλα. Μάλιστα. Οπότε εμείς προσπαθούμε να οθούμε τον κόσμο να γυμνάζεται, να κρατά σωστό σωματικό βάρος, να προσέχει τη διατροφή του. Κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν τη δική μας διατροφή. Τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι Αμερικάνοι προτείνουν τη δική μας τη μεσογειακή διατροφή για την καλή υγεία της καρδίας. Δηλαδή φρούτα, λαχανικά, όσπρια, σαλάτες, το ελαιόλαδο μας, ψάρι. Και από κρέας προτιμούμε το κοτόπουλο και το κουνέλι, όχι τόσο το κοκκινό κρέας, όχι τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Το έχουμε αφαιρέσει το κοκκινό κρέας. Νομίζω ότι ο κόσμος σιγά σιγά το κοτόπουλο είναι το προσπαθεί να ακολουθεί ένα υγιές lifestyle, ενημερώνεται μέσα από το διαδίκτυο ίσως. Και νομίζω ότι ο κόσμος σιγά σιγά αλλάζει προς αυτές τις παρεμβάσεις. Το κουνέλι όμως είναι κακό για τις αρθρώσεις, δεν είναι? Το κουνέλι, επειδή θεωρείται καθαρόν κρέας, είναι μια πηγή κρέατος που την προτείνουμε γενικά, γιατί δεν είναι από τα κρέατα όπως το κόκκινο κρέας που ανεβάζουν τη χοληστερόλη. Εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι τρώμε και πολύ συχνά οι αρθρώσεις μας. Τώρα, πολλοί αναφέρουν ότι θέλουν να κάνουν προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο, συνήθως.
είναι καλό να γίνεται και πότε πρέπει να αρχίζει κάποιος. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Συχνά ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος είναι από τις αιτίες που κάποιος μας επισκέπτεται στο ιατρείο. Είναι καλό να γίνεται προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος, γιατί οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι πρώτη αιτία θανάτου παγκόσμια. Οπότε έτσι, είναι καλό να ελέγχουμε την καρδούλα μας. Το πότε θα αρχίσει κάποιος να ελέγχει την καρδία του, αν έχει κάποιο σύμπτωμα ή αν θα έρθει εντελώς προληπτικά, το πότε θα αρχίσει είναι εξατομικευμένο. Γιατί ο κάθε ένας μας έχει διαφορετικό κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις. Γιατί οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι πολυπαραγοντικές, παίζουν ρόλο η πίεση, η χοληστερόλη, τα γονίδια, το βάρος, η καθιστική ζωή, το κάπνισμα, ο σακχαρός διαβήτης. Έτσι διαφορετικό κίνδυνο έχει ένας σαραντάρης που έχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, δηλαδή που στην οικογένειά του έχουν καρδιοπάθειες, που καπνίζει, που κάνει καθιστική ζωή. Και διαφορετικό κίνδυνο έχει ένας εξιντάρης ο οποίος είναι active, είναι δραστήριος, είναι διατηρεί καλή τη χοληστερόλη του. Ακριβώς, είναι όλα εξατομικευμένα. Συνήθως αυτό που λέμε και αυτό που προτείνουν για διευθυντήρες οδηγίες είναι ότι ίσως στα 40 οι άντρες να είναι καλά να κάνουν έναν προληπτικό έλεγχο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και οι γυναίκες, επειδή είστε χαμηλότερου καρδιαγγειακού κινδύνου σε σχέση με εμάς, και αυτό είναι ένας λόγος που ζουν και περισσότερο οι γυναίκες. Ευτυχώς, γιατρέ μου, γιατί είναι το μόνο πράγμα που είμαστε καλύτεροι από εσάς. Όχι, όχι, όχι. οι γυναίκες. Σε πολλά πράγματα είναι καλύτερες. Ναι, το ξέρω, αλλά ειδικά για την καρδιά. Οι γυναίκες, αλλά είναι πιο για προ όφελο του χαίρουν και καλύτερη καρδιαγγειακή υγείας. Η γυναίκα, ποια είναι η ηλικία πρέπει να κάνει τον έλεγχο της καρδίας? Οι γυναίκες συνήθως λέμε κάπου στα 50 ότι είναι καλά να κάνουν έλεγχο, αλλά κατά μέσο όρο περνούν αυτά τα καρδιαγγειακά συμβάματα κατά μέσο όρο περίπου 10 χρόνια μετά από τους άντρες, και η επικρατούσα θεωρία είναι ότι προστατεύονται από τις ορμόνες τους, έτσι. Ναι, και, ναι, σωστά. Και, κάθε πόσο καιρό πρέπει να το κάνουμε αυτό? Εξαρτάται. Εξαρτάται κάθε χρόνο από τα ευρήματα που θα προκύψουν στην εξέταση, εξαρτάται από τον κίνδυνο που έχει ο καθένας, που όπως σας είπα είναι διαφορετικός. Ένας σαραντάρης μπορεί να έχει τον ίδιο κίνδυνο με έναν εξιντάρη να πάθει, για παράδειγμα, ανέφραγμα. Αν ο σαραντάρης κάνει καθιστική ζωή, έχει ψηλή χοληστερόλη, ψηλή πίεση, καπνίζει. Του μπορεί... είναι σίγουρο για έφραγμα. Έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες. Ναι. Είναι αυξημένου κινδύνου. Γι' αυτό εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο ιατρείο μας είναι, όταν έρθει κάποιος, να το συμβουλεύσουμε να μειώσουμε καλά τους παράγοντες κινδύνου του, να ρίξουμε τη χοληστερόλη κάτω, να ρίξουμε την πίεση κάτω, να συμβουλεύσουμε να χάσει βάρος, να τρώει υγιεινά, να ασκείται, και κάνουμε όλους τους ελέγχους που χρειάζεται για να βεβαιωθούμε και να μειώσουμε τις πιθανότητες να συμβεί οτιδήποτε. Γιατί αν σας πω ότι εμείς οι καρδιολόγοι δίνουμε εγγύηση, όπως για παράδειγμα κάποιος πάει να φτιάξει το αυτοκίνητο και δίνει εγγύηση, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις που θα μειώσουν τον κίνδυνο, ούτως ώστε να πάθει κάποιος κάτι. Και αν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, κάνουμε και άλλες εξετάσεις, ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σίγουροι. Και είναι καλύτερα, αυτό που λέμε πάντα είναι ότι είναι καλύτερα, αν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία, να κάνουμε και άλλες εξετάσεις παρά να παραμιλήσουμε πράγματα, να πούμε αυτό δεν πειράζει και θα είναι μια χαρά. Ναι. Αυτό δεν είναι προς όφελος του ασθενή. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, και αν χρειάζεται κάνουμε επιπλέον εξετάσεις μέχρι να μειώσουμε όσο μπορούμε την πιθανότητα. Πόση ώρα, γιατρέ, παίρνει έτσι μια γενική εξέταση? Βέβαια, πρέπει να πω ότι είμαστε προσεκτικοί με τις εξετάσεις, γιατί οφείλουμε να προστατεύσουμε και το σύστημα υγείας μας. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε ποια είναι η καλύτερη εξέταση, ο συνδυασμός των καλύτερων εξετάσεων που θα βοηθήσουν την υγεία του ασθενή μας. Οι εξετάσεις, με ρωτήσατε για τις εξετάσεις που κάνουμε. Εξαρτάται και πάλι από το τι εξετάσεις θα κάνουμε. Όταν έρθει κάποιος στο ιατρείο μας, καταρχήν μιλούμε μαζί του. Το ρωτάμε γιατί ήρθε, έχει κάποιο σύμπτωμα και ήρθε, ήρθε για προληπτικό έλεγχο. Οπότε θα μιλήσουμε για το ιστορικό του, γιατί ήρθε, ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που έχει, να δούμε την πίεση του, να δούμε τη χοληστερόλη του. Από αυτά, εμείς οι γιατροί μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να... Από τις γενικές εξετάσεις θα δείτε. Από τις γενικές εξετάσεις και από το ιστορικό του ασθενή. Mm. Ανάλογα με το πώς περιγράφει τον πόνο, αν έχει θωρακικό άλγος, ανάλογα με τα συμπτώματα που έχει, εμείς μπορούμε από το ιστορικό να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Κάποτε μας έλεγαν, πιο παλιά στη σχολή μου σπουδάζαμε, μας έλεγαν ότι το ιστορικό είναι η μισή διάγνωση. Οπότε είναι σημαντικό να μιλούμε με τον ασθενή, να ξέρουμε γιατί ήρθε,
ποια είναι τα ενοχλήματά του και πώς, ναι, μπορεί να έχει και πώς μπορούμε, και πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε την υγεία του καλύτερη. Οπότε στην αρχή είναι το ιστορικό. Μετά η πιο απλή καρδιολογική εξέταση είναι το απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα, ναι, το οποίο μπορεί να είναι υποτιμημένο, αλλά μας δίνει πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες, όπως, ναι, όπως το ρυθμό της καρδιάς. Αν έχει κάποιος αριθμία, τώρα τελευταίως, επειδή ο πληθυσμός γυράσκει, βλέπουμε πολύ μια αριθμία που ονομάζεται κολπική μαρμαργία. Αυτά είναι απλά πράγματα που τα βλέπουμε στο απλό καρδιογράφημα. Έτσι, μπορούμε να δούμε στο απλό καρδιογράφημα αν πέρασε κάτι από την καρδιά του, πώς είναι η χτύπη του. Παίρνουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτή είναι η πιο απλή εξέταση. Και μετά κάνουμε κλινική εξέταση. Βάζουμε το ακουστικό στον ασθενή. Κάποιοι ασθενείς έχουν αυτό που λέμε φύσημα. Πολλοί ρωτάνε τι είναι το φύσημα. Το φύσημα δεν είναι τίποτε άλλο από τον ήχο που ακούει ο γιατρός με το στιθοσκόπιο. Είναι κάτι πολύ γενικό ο όρος φύσημα. Αλλά ο γιατρός όταν ακούσει το φύσημα, επειδή υπάρχουν διαφόρων ειδών φυσήματα, μπορεί να καταλάβει ποια είναι η υποκείμενη πάθηση. Έτσι μπορεί να ακούσουμε ένα φύσημα και να ξέρουμε ότι αυτό το φύσημα είναι από στένωση κάποιας βαλβίδας. Μπορούμε να ακούσουμε ένα φύσημα και να ξέρουμε αν είναι αυτό το αθώο φύσημα που λέμε. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε απλά με το στιθοσκόπιο. Και αν χρειάζεται, αυτά τα βλέπουμε εκτενέστερα με μια εξέταση που ονομάζεται υπερηχογράφημα καρδίας. Είναι το ultrasound, το απλό υπερηχογράφημα, που, όπως το υπερηχογράφημα κοιλίας, που βλέπουμε την καρδούλα μας. Και σε αυτό μπορούμε να δούμε πώς κινείται η καρδία, τη δύναμη της, τις διαστάσεις της, τις βαλβίδες μας. Όλα τα βλέπετε. Σχεδόν όλα. Παίρνουμε πάρα πάρα πολλές πληροφορίες. Μπορούμε να δούμε την αορτή που είναι η πιο μεγάλη αρτηρία, ναι, του σώματος. Είναι εκείνο, είναι, το αγγείο, ναι, είναι εκείνο το αγγείο που κάποιοι λένε ότι έχουν ανέβρισμα που ακούμε κάποιες φορές. Ναι, ναι. Και η ρήξη του ανεβρίσματος είναι πολύ επίγουσα κατάσταση. Επίγουσα. Αυτό μπορούμε να τα δούμε πολύ απλά, αυτά τα πράγματα στο ιατρείο με μια απλή εξέταση. Κρίμα να μην πηγαίνουμε στο γιατρό πραγματικά έτσι για. Είναι καλές οι προληπτικές. Ναι. Είναι καλές οι εξετάσεις γενικά της καρδιάς. Είναι καλό να γίνεται προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος. Έστω και μια φορά. Είναι απλά πράγματα. Βέβαια, σας είπα, μέσα στα πλαίσια που, ναι, χρειάζεται κάποιος. Ναι. Χωρίς καταχρήσεις, χωρίς. Ποια συμπτώματα πρέπει να μας θορυβήσουν για να επισκεφτείτε τον. Ναι, 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 συνήθως η πιο συχνή αιτιολογία για να έρθει κάποιος στο ιατρείο είναι το θωρακικό άλκος, δηλαδή ο πόνος, να στην, περιοχή, ο πόνος στην περιοχή του στήθους. Ναι. Ναι. Επίσης ο κόσμος πλέον είναι αρκετά ενημερωμένος με το διαδίκτυο και τα λοιπά, είναι αρκετά ενημερωμένος, οπότε έχει συνδυάσει τον πόνο στο στήθος με παθήσεις της καρδίας. Βέβαια αυτό είναι λάθος, γιατί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι ασθενείς που έρχονται στο ιατρείο με θωρακικό άλκος. Που έχει και παλιδρόμηση είναι αυτός. Ναι, το, ο λόγος του θωρακικού άλκους συνήθως δεν είναι καρδιολογικός, δεν είναι καρδιολογικής αιτιολογίας. Αλλά εμείς οφείλουμε, από τη στιγμή που θα περάσει ο ασθενής στο κατόφλι της πόρτας μας, οφείλουμε να κάνουμε τις εξετάσεις και να σιγουρευτούμε ότι όντως αυτό δεν είναι από την καρδία. Το άλλο, γιατρέ, και ο πόνος στην πλάτη. Ναι, ο πόνος στην πλάτη. Έτσι. Μια φορά ο πόνος της καρδίας, ναι, μπορεί να αντανακλάει είτε στην πλάτη, όπως είπατε, στον τράχυλο, στην κάτω γνάθο πολλές φορές, και αυτό είναι πολύ ειδικό σημείο για τον πόνο, ναι, της καρδίας, είτε στα χέρια. Αυτή είναι μια περιγραφή που μας βοηθά να καταλάβουμε αν ο πόνος είναι καρδιακής αιτιολογίας. Όπως σας είπα πριν, το ιστορικό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, πολλές φορές έρχονται ασθενείς που λένε: έχω, ας πούμε, κάποια τσιμπήματα, δύο δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ, και φεύγουν. Είναι από την καρδιά μου. Συνήθως αυτού του είδους το θωρακικό άλγος συνήθως δεν είναι καρδιολογικής αιτιολογίας. Mm-hmm. Καρδιολογικής αιτιολογίας πόνος, ή αλλιώς όπως το λέμε εμείς οι καρδιολόγοι, ισθυθάχη, συνήθως είναι ένας πόνος ο οποίος είναι πολύ έντονος στο στήθος. Κάποιες φορές οι ασθενείς το περιγράφουν τόσο γλαφυρά, λένε είναι σαν να πατά ελέφαντας. Είναι τόσο έντονος ο πόνος, και αυτός ο πόνος στα αρχικά του στάδια εμφανίζεται κατά την κόπωση, γιατί στην κόπωση η καρδιά έχει τις πιο μεγάλες της ανάγκες σε οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Έτσι αρχίζει κάποιος να πάει περπάτημα και ξαφνικά πονάει το στήθος του. Έχει έναν έντονο πόνο, ένα βάρος στο στήθος όπως το περιγράφουν, και το οποίο περνά με την ανάπαυση. Κάθονται να ξεκουραστούν λίγο, 5-10 λεπτά, περνά ο πόνος. Μετά στην ίδια προσπάθεια ξαναεκλείεται ο ίδιος πόνος. Αυτός είναι χαρακτηριστικός πόνος της καρδιάς. Και αν κάποιος ασθενής μας πει αυτά τα πράγματα, είμαστε πολύ υποψιασμένοι. Έτσι, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι δεν κάνουμε εκπτώσεις στις εξετάσεις μας. Κάνουμε πλήρη
έλεγχο. Αλλά πολλές φορές οι ασθενείς λένε: έχω κάτι τσιμπήματα για τρέμου ή έχω πόνο, ας πούμε, με την κίνηση του χεριού κτλ. Αυτά συνήθως μπορεί να είναι μυϊκά, καμιά φορά στο στομάχι, μπορεί να είναι παλινδρόμηση. Συνήθως ναι. Οι πιο πολλές αιτιολογίες θωρακικού άλγους που προσέρχονται στο ιατρείο συνήθως δεν είναι από την καρδιά, αλλά εμείς οφείλουμε πάντα τα ελέγξουμε, γιατί η καρδιά, όλα είναι συνδεδεμένα. Καρδιά είναι απρόβλεπτη, ναι, δυστυχώς. Καρδιακές παθήσεις είναι απρόβλεπτες. Πόσες φορές ακούσαμε ευφνίδιους θανάτους. Είναι απρόβλεπτη η καρδιά. Οπότε που υποβόσκει τόσα πράγματα πρωτού έχουμε, έχουμε μεγάλη ευθύνη, οπότε θέλουμε να είμαστε σίγουροι για τον ασθενή μας ότι προσφέρουμε την καλύτερη υπηρεσία για την υγεία του. Τι περιλαμβάνει η καρδιολογική εξέταση, γιατρέ? Όπως είπαμε πριν, το ιστορικό, το καρδιογράφημα. Τις πιο πολλές φορές θα διενεργήσουμε αυτό το περιχογράφημα της καρδίας, παίρνουμε πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες και μετά, ανάλογα με τον κίνδυνο του ασθενή, μπορεί να του προτείνουμε να κάνει και άλλες εξετάσεις. Όπως σας είπα πριν, ο πόνος όταν προέρχεται από την καρδιά, στα αρχικά στάδια εκλείεται κατά την κόπωση. Γι' αυτό εμείς οι καρδιολόγοι κάνουμε αυτό που ακούτε πολλές φορές, το τεστ κόπωσης. Ναι. Υποβάλλουμε τον ασθενή σε κόπωση για να δούμε αν αναπαράγεται ο πόνος του ή αν έχει κάποια συμπτώματα. Επίσης, το τεστ κόπωσης το χρησιμοποιούμε ακόμα παρόλο που είναι πολύ παλιά εξέταση. Ο λόγος που το χρησιμοποιούμε είναι επειδή, ακριβώς γιατί είναι πολύ παλιά εξέταση, έχουμε πάρα πολλά δεδομένα για αυτή την εξέταση και υπάρχουν κάποια δεδομένα, κάποια ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα τα οποία όταν δούμε στην κόπωση ξέρουμε μέσα από πολλές έρευνες ότι συνδέονται, πιθανόν να συνδέονται με στενότητες αρτηρίες. Οπότε όταν τα δούμε κάνουμε πιο πολλούς ελέγχους. Ωραία γιατρέ μου, τα λέτε τόσο ωραία, τόσο όμορφα. Να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Είμαι σίγουρη ότι όλοι παρακολουθούν την εκπομπή απόψε, γιατί η καρδία, η καρδούλα είναι έναν όργανο. Είναι το πιο ζωτικό μας όργανο. Χωρίς την καρδούλα μας. Εντάξει. Λοιπόν, σε λίγο κυρίες και κύριοι και πάλι μαζί. Πάμε. Και πάλι μαζί κυρίες και κύριοι σε αυτή την πολύ εξειδικευμένη εκπομπή που μιλάμε με τον καρδιολόγο μας, τον κύριο Θράσο Κωνσταντινίδη, για την καρδούλα μας φυσικά. Και θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά και εγώ είμαι έτσι λίγο, δεν τα ήξερα πραγματικά. Πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε αυτή την εξέταση, γιατρέ μου, πραγματικά. Υπάρχουν πράγματα που αν δεν τα πείτε, αν δεν μας τα αναφέρετε, να μας τα υπενθυμίσετε αν θέλετε, ο κόσμος ξεχάνει. Νομίζω ότι εντάξει, η καρδιά μας χτυπά, εντάξει, μια χαρά, αλλά δεν είναι καλά. Ποτέ δεν μπορεί να είσαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Έτσι δεν είναι? Άρα, τι ελέγχους κάνουμε για τις αρτηρίες της καρδίας, θα θέλω να μου πείτε, και πώς επιλέγουμε ποια εξέταση θα κάνουμε στον κάθε ασθενή? Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν, όπως σας είπα πριν, κάνουμε διάφορους ελέγχους από την αρχή, όπως το καρδιογράφημα, όπως το υπερηχογράφημα καρδίας. Πολλοί με ρωτάνε, φαίνονται οι αρτηρίες στο υπερηχογράφημα καρδίας? Δεν φαίνονται οι αρτηρίες άμεσα, δεν έχουμε άμεση εικόνα του τι συμβαίνει στο εσωτερικό των αρτηρίων με το υπερηχογράφημα καρδίας, αλλά παίρνουμε έμμεσες πληροφορίες. Βλέπουμε πώς κινείται το κάθε τμήμα του μύτης καρδίας και μπορούμε να συμπεράνουμε αν κάποιος πέρασε κάτι ή αν έχει κάποια αρτηρία η οποία είναι στενωμένη και υποαρδεύει ένα συγκεκριμένο κομμάτι του μύτης καρδίας και δεν κινείται όπως τα υπόλοιπα. Αλλά άμεσα δεν μπορούμε να δούμε τις αρτηρίες με το υπερηχογράφημα καρδίας. Παίρνουμε πολλές άλλες πληροφορίες. Αυτά που κάνουμε, το πιο απλή εξέταση που κάνουμε, είναι το τεστ κόπωσεως, είναι η δοκιμασία κόπωσης, δηλαδή ο ασθενής περπατά σε κυλιόμενον τάπητα, αυξάνεται η ένταση κάθε 3 λεπτά και κοπώνουμε τον ασθενή, φέρνουμε τον ασθενή σε μέγιστη ένταση για να δούμε πώς συμπεριφέρεται η καρδούλα του. Βλέπουμε αν έχει συμπτώματα και όπως σας είπα πριν, βλέπουμε αν έχει κάποια ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα, τα οποία δεν θέλουμε να βρίσκουμε, αλλά ξέρουμε ότι παραδοσιακά μέσα από πολλές έρευνες μπορεί να συνδέονται με στενότητες αρτηρίες. Οπότε όταν τα δούμε αυτά, θα συστήσουμε να γίνουν περισσότεροι ελέγχοι για το σκοπό σας. Δεν είναι ευαίσθητη μέθοδος για να πούμε αν κάποιος έχει πρόβλημα με τις αρτηρίες του. Δεν είναι η καλύτερη εξέταση. Είναι μια αρχική εξέταση, αλλά όταν δούμε κάποια πράγματα, ανάλογα με τον κίνδυνο που έχει ο ασθενής και ανάλογα με το προφίλ του κάθε ασθενή, μπορεί να συστήσουμε περισσότερες εξετάσεις. Ευτυχώς
πλέον με την εξέλιξη της τεχνολογίας mm-hmm. έχουμε πολλά όπλα στη φαρέτρα μας. Υπάρχουν κάποιες εξειδικευμένες απεικονιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε, όπως για παράδειγμα η αξονική στεφανιογραφία, η οποία μας δείχνει ακριβώς τα αγγεία πώς είναι και πόση στένωση mm-hmm. έχουν, σαν να κάνει κάποιο καθετριασμό, χωρίς να χρειάζεται πλέον να κάνει καθετηριασμό. Αλλά και αυτή η αξονική έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ποιους τη γράφουμε, γιατί έχει ένα μικρό, πολύ μικρό ποσοστό ακτινοβολίας. Και επειδή λαμβάνουν και ένα φάρμακο το σκιαγραφικό, το οποίο αποβάλλεται από τους νεφρούς, έτσι δεν μπορούμε όποιος έρθει να του λέμε κάνε και μια αξονική. Είμαστε προσεκτικοί σε ποιον την προτείνουμε, ναι. αλλά είναι μια εξέταση που τη χρησιμοποιούμε πολύ. Επίσης, εκτός από την αξονική, πλέον έχουμε και άλλες μεθόδους με τις οποίες κάνουμε έλεγχο των αρτηριών, όπως το τεσκοπόσεως. Το ultrasound τι είναι? Ultrasound μπορούμε, ακριβώς αυτό θα σας έλεγα, ότι μπορούμε πλέον με ultrasound της καρδιάς και κάποια φάρμακα να κάνουμε το λεγόμενο stress echo, να κοπώσουμε την καρδία τεχνητά και να δούμε πώς συμπεριφέρεται το κάθε τμήμα του μυοκαρδίου στην κόπωση και να δούμε αν υπολείπεται σε συσταλτικότητα. Γι' αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνει επαρκή αιμάτωση. Επίσης, τελευταίως χρησιμοποιούμε πάρα πολύ μια εξέταση την οποία κάνουμε με μαγνητική τομογραφία καρδιάς που ονομάζεται stress MRI. Δηλαδή, με τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς stress MRI ναι, είναι μια καινούργια σχετικά μέθοδος, όπως κάνουμε το MRI για τον νόμο, όπως κάνουμε το MRI για το γόνατο. Τα πάντα, ναι. Μέσα στο MRI μπορούμε να κάνουμε έλεγχο και για τις αρτηρίες της καρδίας. Αλήθεια. Ναι. Κάνουμε αυτό το stress MRI και βλέπουμε, δίνουμε κάποια φάρμακα που προκαλούν αγκιοδιαστολή και βλέπουμε πώς αιματώνεται η καρδία κατά την κόπωση. Για κάποιο σημείο έχει έλλειμμα αιμάτωσης, δηλαδή αν δεν αιματώνεται σωστά, σημαίνει ότι εκείνο το σημείο δεν λαμβάνει επαρκή αιμάτωση κατά την κόπωση. Αυτή είναι πολύ εξειδικευμένη εξέταση. Την κάνουμε στη Λευκωσία. Αλλά είναι πολύ είναι το μόνο κέντρο που κάνει στη Λευκωσία αυτή την πολύ εξειδικευμένη εξέταση που ονομάζεται stress MRI. Πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ καλό. Και πάλι όμως έχει κάθε ασθενής είναι εξατομικευμένο. Σε άλλον ασθενή θα πούμε να κάνει αξονική στεφανιογραφία, σε άλλον ασθενή θα πούμε να κάνει stress MRI, σε άλλον ασθενή θα πούμε να κάνει τεστ κοπόσεως. Η δοκιμασία κόπωσης είναι η πιο απλή εξέταση. Δεν χρειάζεται να πάρει κάποιο φάρμακο ασθενής για να την κάνει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να περπατήσει. Έτσι, πολλές φορές σε ασθενείς που έχουν ικανότητα βάσης, μπορεί ως πού να κάνουμε αρχικά μια δοκιμασία κόπωσης, να αξιολογήσουμε τα συμπτώματα, τη λειτουργική ικανότητα του ασθενή και αν χρειαστεί, μπορεί να κάνουμε μετά περισσότερες εξετάσεις. Αλλά στους ασθενείς που δεν μπορούν να περπατήσουν, στους ασθενείς που έχουν στο καρδιογράφημα τους κάποιες αλλοιώσεις από την αρχή και θα δυσκολευτούμε να αξιολογήσουμε το καρδιογράφημα κατά τη διάρκεια της κόπωσης, συνήθως προτείνουμε πιο εξειδικευμένες τεχνικές. Ή στους ασθενείς που θέλουμε να δούμε κάτι περισσότερο από το της κόπωσης, προτείνουμε αυτές τις πιο εξειδικευμένες τεχνικές που προείπαμε. Και ευτυχώς πλέον έχουμε πολλούς τρόπους. Υπάρχουν και τα φάρμακα, τα cardio care, αυτά όλα τα. Υπάρχουν διάφορα φάρμακα που μας βοηθούν, που προστατεύουν την καρδιά μας. Ανάλογα με το τι έχει ο κάθε ασθενής, προτείνουμε και εμείς αν χρειάζεται. Και το πιο καλό γιατρέ μου είναι, επειδή είσαι στο γεσί, αυτό ότι ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να κάνει αυτά όλα τα πράγματα με πολύ λίγο κόστος. Αυτόν ο Θεός να σας έχει καλά πραγματικά. Πολλοί κόσμος, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να κάνει όλα αυτά, διότι μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, εάν πληρώνει κάποιος. Το ΓΕΣ είναι μια παρέμβαση που άλλαξε την κοινωνία μας. Πλέον ο καθένας μπορεί να λάβει καλές υπηρεσίες υγείας χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει κάποιο σεβαστό ποσό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η υγεία είναι υπέρτατο αγαθό. Υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου. Και πρέπει να προστατεύσουμε το σύστημα. Πουλάς τα πάντα για να ζήσεις, για να είσαι καλά στην υγεία. Έτσι για όνομα είναι. Του Θεού. Γιατί δεν σκέφτεσαι τίποτα. Πόσο μάλλον τώρα που είναι όλα δωρεάν. Όλα δωρεάν. Με λίγα cents που λέμε, κάνεις τη δουλειά σου. Είναι ένα καλό σύστημα. Πρέπει να προστατεύσουμε και εμείς οι γιατροί και οι ασθενείς επίσης πρέπει να το προστατεύσουν για να μπορούμε μακροπρόθεσμα να το κρατήσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, πολλοί κόσμοι χρειάζεται MRI καρδιάς. Τι είναι και πώς γίνεται το MRI? Το MRI καρδιάς είναι μια σχετικά νέα απεικονιστική μέθοδος της καρδίας. Είναι η πιο εξειδικευμένη εξέταση που υπάρχει για να
δούμε το μην της καρδίας. Είναι όπως το περιχογράφημα καρδίας που είπαμε πριν, αλλά η ανάλυση του είναι πολύ καλύτερη. Είναι 10 φορές καλύτερη. Βλέπουμε ακόμα και τις πιο δύσκολες καρδίες να τις απεικονίσουμε. Στο MRI τις βλέπουμε πεντακάθαρα. Οπότε είναι η καλύτερη μέθοδος για να δούμε πράγματα όπως το μην της καρδίας και να αξιολογήσουμε κάποιες μυοκαρδιοπάθειες. Το MRI άρχισε να εδραιώνεται σαν εξέταση μέσω κάποιων ακολουθιών, στις οποίες δίνουμε ένα φάρμακο και βλέπουμε την πρόσληψη του φαρμάκου αυτού του γαδολινίου, όπως ονομάζεται, στο μην της καρδίας. Και από το που προσλαμβάνει αυτό το φάρμακο ο μυς της καρδίας, εμείς μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτό που έχει είναι γονιδιακής πρόλευσης, αν αυτό που έχει να κάνει με αρτηρίες ή με κάποιες άλλες αιτιολογίες. Με το MRI επίσης βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα, όπως τις βαλβίδες της καρδίας, την αορτή που είπαμε πριν ότι βλέπουμε και με το υπήρχο, τη βλέπουμε σε όλη την έκταση, είναι από το θώρακα μέχρι την κοιλία. Σε ποιους το χρησιμοποιούμε αυτό? Αυτό χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις. Αν θέλουμε μια πιο εξειδικευμένη εξέταση, μια πολύ συχνή ένδειξη για να κάνει κάποιος MRI της καρδίας, είναι η λεγόμενη μυοκαρδίτιδα. Αυτή η φλεγμονή του μη της καρδίας που ήταν πολύ στη μόδα την εποχή του κορονοϊού. Συνήθως προκαλείται από λοιμώξεις και προκαλείται φλεγμονή στο μη της καρδίας και το MRI δείχνει πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Επίσης το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σε μυοκαρδιοπάθειες, δηλαδή σε ασθενείς που έχουν πρόβλημα με το μην της καρδίας. Είτε αυτό είναι γονιδιακής πρόληψης, είτε αυτό είναι κάτι που εμφανίστηκε πιο μετά, για να διαφοροδιαγνώσουμε την αιτιολογία και να δούμε ακριβώς τη λειτουργία της καρδίας. Είναι το καλύτερο μέσο για να δούμε ακριβώς τη δύναμη της καρδίας, τις διαστάσεις της. Το MRI είναι το καλύτερο, το MRI της καρδίας είναι η καλύτερη, είναι η καλύτερη μέθοδος για να το δούμε αυτό. Και είναι όμως οι περιορισμοί της εξέτασης αυτής. Πολλοί κόσμος δεν μπορεί να κάνει MRI γιατί έχει κλειστοφοβία. Το MRI είναι, ξέρεις, πολλοί λένε είναι το ανοιχτό ή είναι το κλειστό, γιατρέ μου. Το MRI είναι πιο κλειστό, από τον αξονικό. Βέβαια έχουμε πολλές τεχνικές που κάνουμε πλέον για να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας. Μπορούμε να τους βάλουμε έναν καθρέφτη, για να βλέπουν έξω, δηλαδή να αντανακλά ο καθρέφτης και να βλέπουν έξω, να μην είναι το MRI, ξέρετε, ακριβώς από πάνω τους. Μπορούν να πάρουν κάποιοι ασθενείς κάποιο φάρμακο έτσι να χαλαρώσουν πριν την εξέταση, να μην είναι αγχωμένοι. Θα σας διακόψω. Ήμουν κάποτε στον αδερφό μου που έκανε MRI και τι μου είπε ο γιατρός? Να του χαϊδεύω τα μαλλιά του πίσω. Να αγγίζω ότι είμαι κοντά του. Πολλές φορές μπορεί να πούμε σε κάποιο συγγενή να μπει μέσα στο. Ήταν πολύ καλό. Και αισθάνεται ωραίο ασθενή. Στο μαγνήτη, για να μην αισθάνεται, ξέρεις, μόνος του. Είμαστε και εμείς εκεί. Πολλές φορές μιλάμε με τον ασθενή, τον καθησυχάζουμε. Αυτό είναι. Είναι διαφορετικό. Γιατί το μισό που κλείνει δεν είναι όλο. Δεν είναι όλο. Δεν είναι η κεφαλή. Είναι το κεφάλι. Απλά είναι το κεφάλι μέσα. Ο πιο πολλής κόσμος δεν έχει πρόβλημα. Οι περιορισμοί είναι αυτόν, το ότι κάποιοι ασθενείς δεν μπορούν να το κάνουν λόγω κλειστοφοβίας και επίσης δεν την κάνουμε σε αιμοκαθερόμενους ασθενείς, ασθενείς που έχουν σοβαρές νεφροπάθειες και κάνουν αιμοκάθαρση. Όχι ότι θα συμβεί κάτι, αλλά κάποιες μελέτες έδειξαν ότι ίσως είναι καλύτερα να αποφεύγεται σε αυτούς τους ασθενείς το να δίνουμε φάρμακο, έτσι, γιατί μπορεί να κάνει MRI χωρίς να δώσουμε το σκιαγραφικό, το λεγόμενο. Μπορεί να μπει στο μαγνήτη χωρίς να δώσει κάτι. Δηλαδή αυτό που έχει κάτι με το νεφρό του, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει, εκτός οι ασθενείς που είναι αιμοκαθερόμενοι, δηλαδή είναι σε τελικού στάδιου χρόνια νεφρικής ανεπάρκειας, και κάνουν αιμοκάθαρση. Αυτοί μπορούν να κάνουν MRI, αλλά συνήθως δεν τους δίνουμε αυτό το φάρμακο, το γαδολίνιο. Αλλά οι υπόλοιποι ασθενείς που έχουν επηρεασμένη νεφρική μπορεί να κάνει. Δεν είναι αντένδειξη. Αυτά είναι καθαρώς προληπτικά, όχι ότι θα συμβεί κάτι. Ναι, σίγουρα. Τώρα, χρειάζεται εξειδίκευση από κάποιο γιατρό για να κάνει όλα αυτά τις εξετάσεις? Σίγουρα, ειδικά το MRI καρδίας είναι μια πολύ πολύ εξειδικευμένη εξέταση και πρέπει να διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό σε αυτές τις εξετάσεις, γιατί εκτός των άλλων η καρδία είναι και ένα όργανο το οποίο είναι πολύ λεπτές οι διαγνώσεις και πολύ σοβαρές οι διαγνώσεις. Δηλαδή, όταν πεις στο άλλο ότι ξέρεις έχει πρόβλημα ο μυς της καρδίας σου ή έχουν πρόβλημα οι αρτηρές σου, είναι σοβαρά πράγματα. Αυτός που κάνει αυτή την εξέταση πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος, να έχει την κατάλληλη υποδομή για να μπορεί να το, για να το κάνει. Να μπορεί να το κάνει. Το πιο σπουδαίο όργανο που υπάρχει. Είναι καρδιά, το πιο ζωτικό όργανο. Εσταμάτησε η καρδιά, χαίρεται. Ή ζεις ή δεν ζεις πλέον. Γι' αυτό πρέπει να την προσέχουμε. Αλίμονο. Πρέπει να κάνουμε όλα αυτά. Να την αγαπάμε την καρδούλα μας. Πρέπει να κάνουμε όλα αυτά που πάμε πριν. Κάνουμε άσκηση, διατροφή, να διατηρούμε το βάρος μας. Και είναι τόσο εύκολα όλα αυτά που λέτε. Ναι. Πίεση, χοληστερόλη, σάκχαρο και είμαστε καλά. Και ζάχαρο. Αυτά.
έχουν πρόβλημα και αυτοί οι διαβητικοί, έτσι. Ο διαβήτης προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα σε διάφορα συστήματα, στα μάτια, στα νεφρά. Αυτό μας λέει ο Δόκτωρ Σεντονάρης. Ναι, στις αρτηρίες, στα νεφρά. Και στις αρτηρίες και στα νεφρά και σε όλα, έτσι. Δημιουργεί πολλά προβλήματα μακροπρόθεσμα, γι' αυτό πρέπει να είναι καλά, καλά ρυθισμένο το σάκχαρο, γιατί ο διαβήτης είναι ύπουλη νόσος, προκαλεί προβλήματα σιγά σιγά. Νομίζω είναι η δεύτερη νόσος θνησιμότητα, κάτι τέτοιο. Είναι η δεύτερη, ναι, δυστυχώς η... παρατηνώσεις που λέμε, κακοήθειες, αλλά ο διαβήτης προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα. Μα κύριε, για αυτά που προκαλούν όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι... Δηλαδή, έναν όργανο υποφέρει από τα πάντα, δεν είναι... Και συνδέονται όλα αυτά. Μια πάθηση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε πολλά συστήματα. Και όταν μας λέτε όλα αυτά, είναι προσφέρονται από το ΓΕΣΥ, έτσι, δεν είναι? Ναι, προσφέρονται από το ΓΕΣΥ, πάντα είπαμε με προσοχή, όποιος το χρειάζεται, χωρίς να καταχραζόμαστε το σύστημά μας. Πολλοί δεν θέλουν να λάβουν φάρμακα. Τι κάνουμε με αυτούς? Λέει, εγώ δεν παίρνω φάρμακο. Τι κάνουμε με αυτούς? Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση και είναι μια ερώτηση που το συναντάμε καθημερινά στο ιατρείο μας. Ναι. Αυτό που κάνουμε εμείς γιατί. Εγώ δεν παίρνω κανένα φάρμακο και ούτε θέλω να πάρω φάρμακο. Αυτό είναι μια συζήτηση που έχουμε καθημερινά στο ιατρείο. Το τι κάνουμε εμείς οι γιατροί, βλέπουμε το ρίσκο που έχει ο ασθενής και το όφελος που θα έχει ο ασθενής. Το ρίσκο που έχει να πάρει κάποιο φάρμακο ή το ρίσκο που έχει να μην πάρει αυτό το φάρμακο και το όφελος που θα έχει. Και αν κρίνουμε ότι είναι προς όφελος του να ξεκινήσει μια φαρμακευτική αγωγή, τότε το προτείνουμε. Φυσικά δεν θέλουμε κανένας να παίρνει φάρμακα. Δεν είναι, και εμείς δεν ευχαριστούν. Η ιδέα μας να παίρνουμε φάρμακα είναι ευχάριστο, αλλά όταν χρειάζεται τα φάρμακα, ειδικά κάποια φάρμακα όπως τα φάρμακα της χοληστερόλης ή τα φάρμακα της πίεσης, έχουν αλλάξει την υγεία μας. Είναι για πάντα αυτά. Έχουν αλλάξει την υγεία μας. Δεν σταματάμε να τα παίρνουμε, γιατρέ. Μπορεί κάποιος να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει? Αν μεταβάλει σημαντικά τους παράγοντες κινδύνου του, δηλαδή κάποιος παράδειγμα που είναι... παχύσαρκος και έχει καθιστική ζωή και καπνίζει, αν μπορεί να του πούμε, ξέρεις, αφού δεν ρυθμίζεσαι, ξεκινά ένα φάρμακο για την πίεση, αφού δεν ρυθμίζεται η πίεση σου διαφορετικά. Αλλά μπορεί ξεκινώντας το φάρμακο παράλληλα να κάνει και μια πολύ καλή αλλαγή του τρόπου ζωής, να αποφασίσει ότι θέλω να αλλάξω τον τρόπο ζωής, που εμείς είναι το πρώτο που προτείνουμε αυτό, γιατί είπαμε είναι και αυτό ένα φάρμακο για αυτά. Αν κάνει όλες αυτές τις παρεμβάσεις και στο τέλος δεν χρειάζεται το φάρμακο, μπορούμε να του πούμε να το σταματήσει. Επίσης, ένα φαινόμενο που είναι πολύ συχνό, ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι ότι το καλοκαίρι, λόγω της ζέστης, ο ήλιος κάνει αυτό που λέμε αγκιοδιαστολή και ρίχνει λίγο την πίεση. Οπότε, πολλοί ασθενείς μας το καλοκαίρι χρειάζονται μικρότερες δόσεις αντιπερτασικών. Ή μπορεί, αν κάποιος παίρνει μια μικρή δόση, μπορεί να του πούμε, ξέρεις, επειδή τώρα έπεσε η πίεση σου, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι, σταμάτα το λίγο και το βλέπουμε και το ξαναρχίζουμε. Αλλά συνήθως όταν πούμε σε κάποιον να ξεκινήσει φάρμακο, συνήθως είναι επειδή το χρειάζεται και επειδή πιστεύουμε ότι μακροπρόθεσμα θα έχει όφελος. Γιατί σίγουρα είναι πολύ καλύτερα να παίρνεις ένα φάρμακο και να είναι ρυθισμένη η χοληστερόλη σου, ρυθισμένη η πίεση σου, παρά να έχεις πολύ ψηλή χοληστερόλη ή πολύ ψηλή πίεση. Δηλαδή, ξέρουμε μέσα από έρευνες πολλών ετών ότι το σάκχαρο, πίεση, η χοληστερόλη, ξέρουμε ότι συνδέονται πολύ ισχυρά με καρδιαγγειακά συμβάματα. Οπότε είναι καλύτερα κάποιος να τα έχει ρυθισμένα και ας λαμβάνει ένα φάρμακο παρά να έχει τους κινδύνους που λοχεύουν αυτές οι παθήσεις μακροπρόθεσμα. Αλλά, όπως είπα και πριν, είναι όλα εξατομικευμένα. Δηλαδή, ένα νεαρό κορίτσι που γυμνάζεται και έχει ψηλή χοληστερόλη. Έχουν και τα νεαρά ίδιο ζευγάρια βεβαίως. Πολλές φορές είναι γονιδιακή η χοληστερόλη. Έτσι μπορεί να δούμε ένα νέο ή μια νέα κοπέλα που είναι δραστήρια, fit, γυμνάζεται καθημερινά, έχει πολύ ψηλή χοληστερόλη. Αυτά είναι γονιδιακά. Αλλά αλλιώς αντιμετωπίζουμε μια οριακή περίπτωση χοληστερόλη σε ένα ασθενή χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου και αλλιώς αντιμετωπίζουμε μια οριακή περίπτωση χοληστερόλης σε κάποιον που είναι ήδη υψηλού κινδύνου. Για κάθε ασθενή έχουμε διαφορετικούς στόχους χοληστερόλης. Έτσι, σε έναν νέο παιδί που γυμνάζεται, έχουμε διαφορετικό στόχο για το ποια
πρέπει να είναι, ποια πρέπει να είναι τα όρια της χοληστερόλης του. Κάποιος πέρασε ένα φράγμα, για παράδειγμα, θέλουν την κακή του χοληστερόλη πολύ κάτω, κάτω από 55. Κάποιος που δεν πέρασε κάτι, δεν θέλουμε έτσι γύρω στο 100. Οπότε είναι όλα και πάλι εξατομικευμένα, κύριε Αλαζαρίδη. Ναι, πέστε μας για την καλή και κακή χοληστερόλη, πώς πρέπει να έχουμε. Ναι, είναι αυτό, όπως είπα και πριν, είναι εξατομικευμένο ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου του κάθε ασθενή. Έτσι, κάποιος που είναι ένας ασθενής που έχει πρόβλημα με την καρδιά του, ένας στεφανιός ασθενής που έβαλε, ας πούμε, στεντ, που είχε πέρασε ένα έμφραγμα, σε αυτούς τους ασθενείς είμαστε πολύ αυστηροί και θέλουμε πολύ χαμηλά τη χοληστερόλη. Ο κύριος στόχος της θεραπείας μας είναι η κακή χοληστερόλη. Αυτή θεραπεύουμε γιατί αυτή φαίνεται μέσα από τις έρευνες ότι συνδέεται πιο ισχυρά με καρδιαγγειακά συμβάματα. Έτσι, σε κάποιον ασθενή που είναι ψηλού κινδύνου τη θέλουμε κάτω από 55, ενώ σε κάποιον ασθενή που είναι χαμηλού κινδύνου τη θέλουμε κοντά στο 100. Έτσι, ο στόχος μας για κάθε ασθενή είναι διαφορετικός. Η κακή χοληστερόλη φαίνεται μέσα από έρευνες ότι είναι αυτή που είναι η πιο επικίνδυνη. Η καλή χοληστερόλη είναι καλό να είναι ψηλή, αλλά δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο η κακή χοληστερόλη. Ο στόχος της θεραπείας μας είναι η κακή χοληστερόλη. Για την καλή χοληστερόλη τώρα βγαίνουν έρευνες που δείχνουν ότι αν είναι πολύ ψηλή, αν είναι πάνω από 80 για παράδειγμα, πάνω από 90, δείχνουν έρευνες ότι αυτό μάλλον δεν είναι καλό, ότι αυτοί οι ασθενείς είναι και αυτοί υψηλού κινδύνου. Έτσι, είμαστε υποψιασμένοι και σε αυτούς τους ασθενείς. Έτσι, κάποιοι τώρα αναφέρουν την καλή και την κακή χοληστερόλη, τη λένε σαν την κακή και την χειρότερη. Ότι δεν υπάρχει καλή χοληστερόλη, αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι αν η καλή χοληστερόλη είναι σε ένα όριο μεταξύ 50 και 60, ότι αυτό έχει ευεργετικές επιδράσεις για την υγεία μακροπρόθεσμα. Λοιπόν, επειδή έχουμε ένα με δύο λεπτά για τρέμι να τελειώσουμε, γιατί μαζί σας θέλουμε ακόμα μία εκπομπή. Δεν είναι μόνο μία. Πολλά πράγματα που ήθελα να σας ρωτήσω για την καρδία. Πάση περιπτώσει, κάποιος πρόσφατα μου είχε πει εμένα ότι πάντα η πίεση μου είναι 15. Ναι. 15. Γιατί έτσι είναι ο οργανισμός μου. Είναι σωστό αυτό? Όχι, αυτό δεν ισχύει. Πολλοί μας το λένε. Τι σημαίνει 15? Και αυτό μας το αναφέρουν πολύ στο ιατρό. Έτσι, λένε, εμένα η πίεση μου είναι πάντα 15 και αυτό είναι το 15. Φυσιολογικό για μένα. Ναι. Αυτό δεν ισχύει. Δεν είναι φυσιολογικό. Ζει με πίεση 15, συνήθισε να ζει με πίεση 15, αλλά η πίεση 15 ξέρουμε μακροπρόθεσμα ότι προκαλεί πολλά προβλήματα στο εσωτερικό των αρτηριών μας. Έτσι, η πίεση είναι η ίδια πίεση για όλες τις ηλικίες. Θέλουμε η βέλτιστη πίεση είναι κάτω από 12 με 8 ή κάτω από 120 με 80 μιλιμέτρ στήλη σιδηραργίου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εμένα η πίεση μου είναι 16 και έτσι έμαθα. 13 με 8 μπορεί να γίνει. 13 με 8 είναι μια αποδεκτή πίεση. Είναι η γκρίζα ζώνη που λέμε. Δεν κάνουμε κάποια παρέμβαση συνήθως. Αλλά 12 με 8 είναι η 12 με 8 12 με 7. Είναι η βέλτιστη. Και κάτω είναι βέλτιστη. Ναι. 12 με 8 και κάτω. Κάτω είναι η καρδία, έτσι. Η επιθυμητή. Υπάρχουν δύο τύποι της πίεσης. Υπάρχει η συστολική, που είναι ο μεγάλος αριθμός σε αυτό που βλέπουμε στο πιεσόμετρο, και η διαστολική, που είναι ο μικρός αριθμός σε αυτό που βλέπουμε στο πιεσόμετρο. Και οι δύο πιέσεις είναι εξίσου σημαντικές. Δεν θέλουμε καμία από τις δύο ψηλές. Και οι δύο πιέσεις είναι εξίσου σημαντικές να είναι καλά ρυθμισμένες. Και ο τρόπος που λέμε ότι πρέπει να λαμβάνεται η πίεση, πρέπει να κάθεται κάποιος σε μια καρέκλα όπως καθόμαστε εμείς. Να βάλει έτσι το χέρι του. Το χέρι στο ύψος της καρδίας, η πλάτη να στηρίζεται. Να μην μιλά. Να ηρεμήσει 5-10 λεπτά, να μην έχει καπνίσει προηγουμένως, να μην έχει πιει καφέ προηγουμένως. Καλύτερη στιγμή είναι το πρωί πριν κάνει οτιδήποτε. Μάλιστα. Και συνήθως λέμε να κάνουν 2 με 3 μετρήσεις. Γιατί συνήθως η δεύτερη και η τρίτη είναι πιο χαμηλές. Ναι, ναι. Αλλά σημασία έχουν και οι 3 μετρήσεις. Πιάνουμε το μέσο όρο των μετρήσεων. Και πολλές φορές κάποιος έρχεται στο ιατρείο και βρίσκουμε την πίεση του 16 και μας λέει στο σπίτι είναι καλή γιατρέ μου η πίεση μου στο σπίτι. Πόσο? Μπορεί να τη βρούμε στο ιατρείο 16 και στο σπίτι να είναι 12. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που είναι πολύ συχνό. Είναι τόσο συχνό που στα βιβλία το ονομάζουν υπέρταση της λευκής μπλούζας. Πάει κάποιος να κάνει μια εξέταση, αγχώνεται, σου λέει: πάω να ελέγξω την καρδιά μου, τι θα μου βρουν τώρα. Μετρούμε εμείς την πίεση, την βρίσκουμε 16, λέμε: οπ, έχεις πίεση. Βέβαια, οι γιατροί είναι ενημερωμένοι, το ξέρουν ότι μια μέτρηση δεν αρκεί. Για να πούμε ότι κάποιος έχει αρτηριακή υπέρταση, θέλουμε πολλές μετρήσεις μακροπρόθεσμα. Γιατρέ μου, επειδή ο σκηνοθέτης με ειδοποιεί ότι πρέπει να κλείσουμε. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, για την κολπική μαρμαργή. Η επόμενη φορά θα είναι, πρώτη στο για μας, είναι η κολπική μαρμαργή. Μου έχουν
τι να σας πω, τηλεφωνεί σε 100 άτομα για αυτήν την κολπική μαρμαρική και έτσι έχουμε άλλα πράγματα να μιλήσουμε την επόμενη φορά. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Θράσο Κωνσταντινίδη, χαιρετισμούς στους γιατρούς σας, στους συγγενείς σας, στον κύριο Ζαχαριάδη που είναι πνευμονολόγος, στην αδερφή σας που είναι ακτινολόγος, στον πολύ. Πατέρα σας το ίδιο, δηλαδή μια οικογένεια όλο γιατροί. Να είστε πάντα καλά. Πολύ, να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθάτε. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλή η εκπομπή μας. Μου έχει υποσχεθεί ο γιατρός, ο καρδιολόγος μας, ότι θα επανέλθει με την κολπική μαρμαρική. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε και πάλι. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια και χαρά. Ο Θεός μαζί σας. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Την εκπομπή χορηγεί το Nurofen Express. Αφήστε τον πόνο σε μας. Στο Nurofen γνωρίζουμε ότι μια απαιτητική ζωή προκαλεί πονοκέφαλο. Αλλά ο πόνος δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο και ειδικά ο πονοκέφαλος. Επιλέξτε Nurofen Express 512. Δρά ταχύτατα σε 15 λεπτά και διαρκεί έως 8 ώρες. Ζήστε έντονη και γεμάτη ζωή και αφήστε στο Nurofen Express την ανακούφιση από το πονοκέφαλο και άλλους πόνους. Συμβουλευτείτε το φαρμακοποιό σας.